Σε δύσκολη κατάσταση έχουν περιέλθει κτηνοτρόφοι και σε επίπεδο μαγνησίας και οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες για τα θέματα που αφορούν στην πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης αλλά και στην επιβίωση στην καθημερινότητα. Μάλιστα, όπως δηλώνουν, είναι έτοιμοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να καταθέσουν αγωγή και μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί. Το πλήγμα που δέχθηκαν είναι πολύ μεγάλο, όπως και συνάδελφοί τους άλλα σημεία της Θεσσαλίας από τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου. Οι ενιαίες είναι τεράστιες, παρά πάνω από ό,τι τις περιμέναμε σαν πρώτη εικόνα. Ζωοτροφές, πολλά κοπάδια, πολλά μαντριά έχουν μείνει από ζωοτροφές που κατακαήκαν από την πρώτη τη φωτιά που είχε πάρει, δεύτερη πλημμύρα. Ξανά πάλι πλημμύρα δεύτερη φορά. Λοιπόν, ζητάμε άμεση αποζημίωση, οπωσδήποτε, γιατί πολλά κοπάδια θα σφαγούν, θα ψοφίζουν, θα καταστραφούν πολλά κοπάδια. Και πολλοί κτηνοτρόφοι είναι απογοητευμένοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κοπάδια που τα ζώα τους, όπως το έχουμε ξαναπεί, γεννάνε έξω. Ακόμα και εγώ, ας πούμε, στο Μαντρί αυτή τη στιγμή δεν έχω τις απαραίτητες ζωοτροφές, τα απαραίτητα φάρμακα που θα ήθελα να έχω για να κάνω εμβόλιο στα μικρά που γεννούν και στις μανάδες και στα μικρά. Δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Τώρα γίνεται 80, ακόμα δεν έχουν βγει, γιατί είχαμε τη φωτιά πρώτο, έχουμε την πλημμύρα δεύτερο, έχουμε και τη δεύτερη πλημμύρα, τρεις ζημιές πάνω σε 60-70 μέρες. Έτσι δεν έχουν απογραφεί ακόμα, δηλαδή ακόμα και εδώ στο Βόλο, σε μια μονάδα προς το Δημήνι, ακόμα δεν έχει μπει ο άνθρωπος μέσα στο Μαντρίτου για να δει τι ζώα είναι ψόφια, τι ζώα ζουν. Κάθε μέρα δυσκολευόμαστε. Δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε για να πάμε στα κοπάδια μας. Έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Ζητάμε αποζημίωση και από τον ΕΛΓΑ και από ΠΚΠ άμεση αποζημίωση. Αυτό. Και όχι αποζημίωση στα 70 ευρώ. Αυτή τη στιγμή να πάει να αγοράσει ένα ζώο, ένα πρόβατο, μία γίδα, κάτω από 100-120 ευρώ τη γίδα δεν θα τη βρει. Ένα πρόβατο που γαλακτοπαραγωγή ή κρεατοπαραγωγή, τα λαγκόν, ασάφ ή ακόμα και τα ντόπια, κάτω από 150 ευρώ δεν θα βρει αγορά προβάτου. Δεν μπορεί να μα δώσει αποζημίωση 60-70 ευρώ. Το κάλεσμα πάντως είναι συγκεκριμένο προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιτέλους να διευκρινίσει τι πρόκειται να γίνει με τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές, ώστε αυτές να τρέξουν γρήγορα.